ξεκίνησε να τρέχει το πρόγραμμα Ηλέκτρα που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων. Οι εργασίες που προβλέπονται βάσει του προγράμματος αφορούν την θερμομόνωση αδιαφανών στοιχείων, την αντικατάσταση των διαφανών στοιχείων, την τοποθέτηση εξωτερικών συστημάτων σκίασης, συστημάτων ψήξης χώρου, συστημάτων θέρμανσης χώρου, τοποθέτηση νέων μηχανημάτων αερισμού, καθώς και την αντικατάσταση των συστημάτων φωτισμού χώρων. Παράλληλα στο πρόγραμμα προβλέπεται και η εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών συσκευών. Την ίδια στιγμή το προσεχές διάστημα αναμένεται να τρέξει πρόγραμμα εξοικονομώ και για τις επαγγελματικές στέγες. Είναι αυτό το οποίο περιμέναμε, είχαμε προαναγγείλει ουσιαστικά από το καλοκαίρι, ότι δηλαδή μετά τα προγράμματα εξοικονομώ που τρέξανε για τους ιδιώτες και είχαν φοβερά μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, να τρέξει και πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας για κάποιες κατηγορίες δημοσίων κτηρίων. Αφορά κτίρια κεντρικής διοίκησης, δημοτικά, κάποιες ειδικές κατηγορίες όπως κτίρια υγειονομικής χρήσης και ιερούς ναούς επίσης. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Έχει ανακοινωθεί ο σχετικός οδηγός από προχθές 12 Σεπτεμβρίου. Έχει δημοσιευθεί και το σχετικό ΦΕΚ. Και πρόκειται να τρέξει αμέσως μετά τις επόμενες μέρες. Παράλληλα τρέχει το εξοικονομώ 2021, αυτό δηλαδή στο οποίο ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τώρα θα ξεκινήσει η φάση υλοποίησης. Και αυτό επίσης που περιμένουμε είναι η δημοσίευση του οδηγού για τις επιχειρήσεις. Θα τρέξει δηλαδή και για τις επαγγελματικές στέγες. Άρα όσοι επαγγελματίες διαθέτουν ακίνητα τα οποία θέλουν να αναβαθμίσουν ενεργειακά, να μπορούν να αρχίσουν να προετοιμάζονται, να προχωρήσουν στην έκδοση των σχετικών ΠΕΑ και να έρθουν σε επαφή με μηχανικούς προκειμένου να συζητήσουν τους τρόπους με τους οποίους θα κάνουν παρέμβαση στα κίνητά τους για να πετύχουν την ενεργειακή εξοικονόμηση. Άρα λοιπόν και λόγω και της ιδιαίτερης κατάστασης που επικρατεί με το ενεργειακό, βλέπουμε ότι δρομολογούνται εξελίξεις, προγράμματα προκειμένου να επωφεληθεί όσο δυνατόν περισσότερο κόσμος για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις δύσκολες στιγμές που περνάμε και έρχονται και στη συνέχεια. Παράλληλα στο στόχαστρο έχουν μπει και οι ηλιακοί θερμοσύφωνες, όπου όλοι βρίσκονται εν αναμονή προγράμματος για την αντικατάσταση και τη βελτιστοποίησή τους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί αυτές τις μέρες, γίνεται μια σχετική συζήτηση. Να πούμε ότι η προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακών θερμοσυφώνων υπάρχει, δηλαδή είναι κάτι το οποίο υπάρχει και στα προγράμματα εξοικονομώ που έχουν τρέξει μέχρι τώρα και τρέχουν και αυτό το διάστημα, αλλά ως μέρος μιας συνολικής ενεργειακής παρέμβασης, διότι μην ξεχνάμε ότι τα προγράμματα εξοικονομώ βάζουν ως βασική προϋπόθεση την ενεργειακή αναβάθμιση κατά τρεις κατηγορίες. Δεν μπορείς δηλαδή μόνο με την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα να πετύχεις αυτή την αναβάθμιση. Αυτό όμως το οποίο ακριβώς συζητιέται είναι προκειμένου να υπάρχει ωφέλεια και σε μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να τρέξει ανεξάρτητο ξεχωριστό πρόγραμμα το οποίο θα επιδοτεί την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα. Ασφαλώς είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και θα πρέπει οι πολίτες να επωφεληθούν από αυτή την ενέργεια και να προχωρήσουν σε αυτήν εδώ την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα, όσοι φυσικά δεν το έχουν ήδη κάνει.